Η κατάρρευση του συστήματος υγείας και στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί δεν αποτελεί ελληνική ιδιομορφία, είναι αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης στην υγεία, που με ευλαβική συνέπεια υπηρέτησαν όλες τις κυβερνήσεις στη χώρα μας. Αυτή η λογική της εμπορευματοποίησης της υγείας οδήγει στην υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, κλείσιμο νοσοκομείων. Αν δεν κάνω λάθος, στη Δυτική Αττική λειτουργούσε νοσοκομείο λοιμωδών νόσων, που στα πλαίσια της κατάργησης του συνόλου των νοσοκομείων λοιμωδών νόσων καταργήθηκε και αυτό. Και δεν επαναλειτουργήσε βέβαια μετά με άλλη κυβέρνηση. Έχαμε την υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, την υποστελέχωση, την έλλειψη εξυγχρονισμού με βάση τη νέα τεχνολογία σε μηχανήματα και υποδομές και βεβαίως τις ελαστικές μορφές απασχόλησης για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Το παράδειγμα των 4.000 εργαζόμενων μέσα από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που ανανεώσαν τις συμβάσεις και πρέπει να μονιμοποιηθούν κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, και αυτό το νόημα έχει τροπολογία, γιατί καλύπτουν πάγιες ανάγκες του συστήματος υγείας, είναι ενδεικτικό ακριβώς της προσπάθειας τις οποίες όλες οι κυβερνήσεις κάνανε να διατηρούν σε ομοιρία τους συμβασιούχους, να ανανεώνουν κατά το δοκούν όποτε θέλουν τις συμβάσεις, αλλά και από την άλλη τη μεριά να ανακυκλώνουν τους άνεργους μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Και από αυτή την άποψη είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον που δείχνουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για διάφορους συνταξιούχους, είτε αυτοί είναι στον χώρο της υγείας, είτε αυτοί είναι στον χώρο της τοπικής διοίκησης ή και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς, από την άποψη ότι αρνήθηκαν στη συνταγματική αναθεώρηση να ψηφίσουν την κατάργηση του άρθρου που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας σε συμβάσεις αόριστου χρόνου. Και αυτό είναι φανερό ακριβώς για ποιο λόγο το κάνουν, για να μπορούν σήμερα, όπως έκανε και ένας ομιλητής από το ΣΥΡΙΖΑ, να επικαλούνται τις συνταγματικές δυσκολίες που απαγορεύουν τη μονιμοποίηση τέτοιου ίδιου συμβασιούχων. Και ταυτόχρονα, μέσα από αυτές τις διαδικασίες υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος, προχωρήσατε. Όλες οι κυβερνήσεις στηρίξαν το ιδιωτικό τομέα υγείας, ο οποίος αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε, ισχυροποιήθηκε και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας, όχι μόνο δεν υφίσταται τις συνέπειες, αλλά αντίθετα βλέπει να αυξάνεται το τζίρο του και να μεγαλώνει ο κύκλος εργασιών του. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση μέσα από αυτή τη διαδικασία άφησε αθωράκιστο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα με μέτρα μπαλώματα προσπαθεί να καλύψει τρύπες. Άφησε αθωράκιστο όλο το δημόσιο σύστημα υγείας, κρυβόμενη πίσω από τη λογική της ατομικής ευθύνης. Αλήθεια, είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε μεγάλους χώρους εργασίας, ιδιαίτερα σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε βιομηχανία, στα σούπερ μάρκετ, όπου έχουν μετατραπεί σε χώρο υπερμετάδοσης του ιού. Η ίδια κυβέρνηση είναι αυτή η οποία προσάρμοσε τα όποια πρωτόκολλα προστασίας με βάση τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων. Και φτάνει σήμερα στο σημείο, όπως έκανε στη Δυτική Αττική, να επιβάλλει αντί να φροντίσει να ακόμη και αυτά τα κουτσουρεμένα πρωτόκολλα να τηρηθούν από τη μεγαλοεργοδοσία, να βάζει πρόστιμα σε εργολαβικούς εργαζόμενους γιατί δεν τήρησε τα μέτρα ατομικής προστασίας όπως έκανε στη Δυτική Αττική. Είναι αλήθεια ατομική ευθύνη τα ζητήματα τα οποία εμφανίζονται του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς που αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα υπερμετάδοσης του ιού. Αντίθετα, αξιοποιεί τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να προχωρήσει και σε αντεργατικά μέτρα σε βάρος των εργαζόμενων, αλλά και να αξιοποιήσει αυτή την κατάσταση για να προχωρήσει σε συμπράξεις ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομήλων που δραστηριοποιούνται και στον χώρο, που θα δραστηριοποιηθούν και στον χώρο των αστικών μεταφορών. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι έχει διαμορφωθεί ένα ολόκληρο πλέγμα τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων, στον οποίο είναι συνυπεύθυνες όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί όλοι μαζί συνέβαλαν στο να διαμορφωθεί η σημερινή κατάσταση. Και από αυτή την άποψη, οι δεκάδες τροπολογίες, ανεξάρτητα αν έχουν βάση ή όχι, οι οποίες κατατέθηκαν από κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία είναι μια νέα βιομηχανία τροπολογιών, προσπαθεί ακριβώς να συγκαλύψει τις ευθύνες που είχαν αυτά τα κόμματα απέναντι σε μια σειρά τμήματα των εργαζόμενων και καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι ακόμη και η αντιπαράθεση η οποία γίνεται για τα εμβόλια, το κατά πόσο είναι προετοιμασμένη η ελληνική κυβέρνηση και την ποσότητα των εμβολίων, θεωρούμε ότι είναι μια υποκριτική αντιπαράθεση. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθεί να συγκαλύψει το γεγονός ότι ακόμη και με την έλευση του εμβολίου χρειάζεται να πάρθουν πάλι και πάλι άμεσα μέτρα θωράκισης του συστήματος υγείας. Έπρεπε να τα είχε πάρει από χθες αυτά τα μέτρα και όχι να καλύπτεται σήμερα πίσω από το γεγονός ότι θα έρθει το εμβόλιο. Και δεύτερον, αυτή η άγωνη αντιπαράθεση για τα εμβόλια προσπαθεί να συσκοτήσει το γεγονός του τεράστιου παρασιτισμού που επιβεβαιώνεται σήμερα του ίδιου του συστήματος του οποίου υπηρετείται. Για παράδειγμα, ο αγώνας δρόμου ανάμεσα στις πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες για το ποια θα πρωτοβγάλει πρώτη το εμβόλιο, πού θα πρωτοκυκλοφορήσει το εμβόλιο, από ποιες εταιρείες θα γίνουν οι παραγγελίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα άλλα καπιταλιστικά κράτη. Και όλος αυτός ο αγώνας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διασφάλιση του κέρδους, του υψηλότερου δυνατού κέρδους, εμπορευματοποιώντας την ανάγκη του κόσμου για την προστασία από την πανδημία. Ένας τέτοιος αγώνας, ο οποίος βεβαίως κρύβει γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζονται και με το εμβόλιο, για το ποια εμβόλια θα προτιμηθούν και ποια όχι, αλλά και ταυτόχρονα γεννά τεράστια ερωτηματικά οι εγκρυπτό συμφωνίες οι οποίες προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν με τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες παραγωγής των εμβολίου, ακριβώς γιατί παρότι έγιναν αλλεπάλληλες προσπάθειες οι συμφωνίες αυτές να γίνουν γνωστές στα κόμματα και τουλάχιστον στα κόμματα και από το ΚΚΕ και με ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και εδώ, αυτές οι συμφωνίες δεν δίνονται στα κόμματα και στην δημοσιότητα. Και από αυτή την άποψη γεννούνται τεράστια ερωτηματικά. Τι θέλει να κρύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η κυβέρνηση κατ' επέκταση, μη αποκαλύπτοντας τις συμφωνίες τις οποίες προχώρησε με τις πολυεθνικές εταιρείες του φαρμάκου? Γιατί ακριβώς δεν δίνει στη δημοσιότητα αυτές τις συμβάσεις? Είναι φανερό ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουν παιχτεί παιχνίδια με διάφορες εταιρείες παραγωγής φαρμάκου και όλα αυτά τα παιχνίδια είναι πίσω από τις πλάτες των λαών και ενδεχομένως αξιοποιώντας τις ανάγκες προστασίας της δημόσιας υγείας. Επίσης, ερωτηματικά, πολύ μεγάλα ερωτηματικά γεννά και η σύμβαση η οποία τυχαία βγήκε στη δημοσιότητα ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση με τον αμερικάνικο όμιλο Palantir. Ένας όμιλος ο οποίος δεν είναι αθώος, αλλά είναι πολύ στενά συνδεδεμένος με τις αμερικάνικες υπηρεσίες πληροφοριών, με τις αρχές καταστολής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο βασικός άξονας λειτουργίας του είναι η συγκέντρωση μεγάλου όγκου από πληροφορίες από όλο τον κόσμο και η επεξεργασία της με διάφορες μεθόδους. Οι δραστηριότητες μάλιστα του ομίλου αυτού έχουν αποτελέσει αντικείμενο κριτικής τόσο στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από αυτή την άποψη προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως ο όμιλος αυτός αναφέρει πως συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση με στόχο τη διαχείριση της πανδημίας του COVID. Τα εν λόγω δημοσιεύματα δημιουργούν πολύ μεγάλα ερωτηματικά, αφού το εύρος και τα χαρακτηριστικά αυτής της συνεργασίας είναι άγνωστα. Οι δε συμφωνίες έχουν γίνει με μία μέθοδος που η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν με άλλες αντίστοιχες συμφωνίες, όπως για παράδειγμα για την τηλεκπαίδευση. Δηλαδή με κλειστές κατηδίαν συνομιλίες χωρίς κανενός είδους διαγωνιστική διαδικασία. Με βάση αυτά τα παραπάνω ζητήματα γεννούνται μια σειρά ερωτηματικά, κύριε της κυβέρνησης, κύριε Υπουργή. Ποια για παράδειγμα είναι τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας με την αλόγω εταιρεία? Πότε ξεκίνησε αυτή η συνεργασία? Ποιο είναι το αντίτιμο? Ποιο είναι αναλυτικά το αντικείμενο αυτής της συνεργασίας και της συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων από την εταιρεία αυτή? Γιατί δεν έγινε διαγνωστική διαδικασία? Σε ποια, για παράδειγμα, δεδομένα αναλυτικά έχει πρόσβαση η λόγω εταιρεία? Περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Ελλήνων πολιτών? Έχει η εταιρεία πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν την υγειονομική κατάσταση των ασθενών COVID και των επαφών τους? Πώς διασφαλίζεται το απόρριτο προσωπικών δεδομένων χαρακτήρα που συλλέγει το Υπουργείο και αφορούν την πανδημία? Και εφόσον θέλατε να επεξεργαστείτε τέτοιου είδους δεδομένα, γιατί δεν οι όποιες πληροφοριακές ανάγκες δεν φροντίσατε να καλυφθούν χρησιμοποιώντας προσωπικού του κρατικού τομέα που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα, άλλωστε για ψηφιακό
κράτος μιλάτε. Από αυτή την άποψη λοιπόν γεννούνται τεράστια ερωτηματικά και πρέπει η κυβέρνηση να τοποθετηθεί και να δώσει τη δημοσιότητα τη συγκεκριμένη συμφωνία με τον όμιλο, τον Αμερικάνικο όμιλο Παλαντήρ. Δεύτερο ζήτημα, το οποίο απασχόλησε και τη συζήτηση, είναι το θέμα το οποίο η κυβέρνηση προχώρησε με μια τροπολογία της στιγμής πριν από την προηγούμενη Πέμπτη για εξομοίωση επί της ουσίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των απόφοιτων των κολεγίων με τους αποφοίτους των ελληνικών πανεπιστημίων. Μια διαδικασία βεβαίως η οποία δεν είναι ξεκίνησε χθες και δεν έχει ευθύνη μόνο η κυβέρνηση, αλλά αποτελεί έναν ακόμη κρίκο της αλυσίδας της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συμφωνίας της Μπολόνια που όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν στηρίξει για υποβάθμιση των ελληνικών πτυχίων, για αντιστοίχηση των κολεγίων με τα ελληνικά πανεπιστήμια και αποσύνδεση συνολικά του πτυχίου από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Με αυτήν ουσιαστικά την τροπολογία σκάνδαλο, η κυβέρνηση πλέον επιτρέπει την εγγραφή, αναγκάζει, υποχρεώνει τα επαγγελματικά τα τεχνικό επιμελητήριο, το οικονομικό επιμελητήριο να εγγράφει αποφύτους των διαφόρων κολεγίων και επί της ουσίας να αντιστοιχηθεί το δίπλωμα αυτών των κολεγίων με τα ελληνικά πτυχία. Όμως και με αυτή την περίπτωση βεβαίως αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι ακριβώς να υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ελληνικών πανεπιστημίων, αποσυνδέοντας τα τελείως από την απόκτηση του πτυχίου, μετατρέποντας δηλαδή σε συνεχείς εξετάσεις ένα εξεταστικό κέντρο για την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, επί της ουσίας και με τις αποσπασματικές διατάξεις τις οποίες φέρνει σήμερα η κυβέρνηση εδώ πέρα να ψηφιστούν στο παραπέντε πριν κλείσει η Βουλή, επιβεβαιώνεται ότι αξιοποιείται την πανδημία για να κλιμακώσετε ακόμη περισσότερο την αντεργατική επίθεση, ικανοποιώντας πάει για αιτήματα μια σειρά μονοπωλιακών ομήλων, που αυτά τα αιτήματα ακριβώς θυσιάζουν στο βωμό της κερδοφορίας της ανάγκης των εργαζόμενων. Έτσι λοιπόν επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο τους όρους αμοιβής, απελευθερώνει τον εργάσιμο χρόνο, μέχρι και 12 ώρες μπορεί να δουλεύουν. Καταργείται επί της ουσίας, προχωρείται ακόμη ένα βήμα στην κατάργηση κυριακάτικης αργίας και αυτά τα οποία ισχυρίστηκε ο κύριος Υπουργός, μόνο αστιώτες, αστιώτες μπορούν να εκλειφθούν, γιατί ακριβώς δεν είναι προσωρινού χαρακτήρα μέτρα, είναι μέτρα τα οποία ήρθαν για να μείνουν εδώ και θα μείνουν, γιατί τίποτα δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού και αυτό τουλάχιστον επιβεβαιώνουν και όλοι οι μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι αφορούσαν την αγορά εργασίας και οι οποίοι παρέμεναν ακόμη και μετά την τυπική λήξη των μνημονίων. Και είναι πρόκληση ο κύριος Γεωργιάδης να εγκαλεί το ΚΚΕ ότι μην ψηφίζοντας το άρθρο που επιτρέπει και την κυριακάτικη εργασία με τη μέθοδο του click away, ότι στηρίζουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις των ΕΣΟΠ, όταν και εκεί είχαμε διαμαρτυρηθεί και είχαμε καταγγείλει. Και επί της ουσίας δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από τις τεράστιες δυσκολίες που έχουν στη διακίνηση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις διάφορες εταιρείες διανομής αυτών των εμπορευμάτων, γιατί ακριβώς μέσα από αυτή τη διαδικασία προχωρούν σε εντατικοποίηση των εργαζόμενων σε εταιρείες διανομής και βεβαίως η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και για το click away θα είναι επώδυνη και για τον επαγγελματία, ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ανοιχτός 7 μέρες τη βδομάδα, αλλά και για τους εργαζόμενους, τους ελάχιστους εργαζόμενους που στηρίζει. Μέσα από αυτή λοιπόν τη διαδικασία επιταχύνεται μια σειρά μέτρα τα οποία επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση στους εργαζόμενους. Προσπαθείτε με μετακινήσεις εργαζομένων από υπηρεσία σε υπηρεσία να καλύψετε τρύπες, όπως με το ΙΝΙΕΦΚΑ, ανοίγοντας όμως κενά, αφήνοντας κενά σε άλλες υπηρεσίες. Προχωρείτε στην αναστολή αδειών για τους εργαζόμενους οδηγούς των λεωφορείων και τους μηχανικούς, στο όνομα ότι πρέπει να λειτουργούν, ενώ δεν προχωρείται στην πρόσληψη μόνιμων εργαζόμενων και αξιοποιείται, φτάσει στο σημείο να αξιοποιείται συνταξιούχους, να επιστρέψουν δηλαδή στην εργασία, γιατί ακριβώς αρνείστε να προλάβετε, να προσλάβετε μόνιμους εργαζόμενους, προσωπικό το οποίο είναι αναγκαίο για να μπορέσει να λειτουργήσει και ο κρατικός μηχανισμός. Επί της ουσίας λοιπόν και αυτό επιβεβαιώνεται και με τη στήριξη για παράδειγμα των εφοπλιστών και όχι των αυτεργατών στις απαιτήσεις τις οποίες έχουν, στις δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνουν. Από αυτή την άποψη λοιπόν το ΚΚΕ δεν μπορεί να συμφωνήσει με το πνεύμα,
με το οποίο η κυβέρνηση προχωρεί στην νομοθέτηση και των τελευταίων αυτών μέτρων, θα εκφραστούμε αναλυτικά στις ψηφοφορίες των επιμέρους άρθρου και ταυτόχρονα καλούμε τους εργαζόμενους ότι όχι μόνο δεν πρέπει να αναστείλουν. Θα πάρετε και από τη δευτερολογία σας. Θα πάρω και από τη δευτερολογία, μην τελειώσω σε 30 δευτερόλεπτα. Όχι μόνο δεν πρέπει να αναστείλουν την πάλη τους, αλλά πρέπει να προετοιμαστούν για ακόμη μεγαλύτερες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα, ακριβώς γιατί η κυβέρνηση με τα μέτρα τα οποία παίρνει θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση αναπαραγωγής εργατικής δύναμης.